Κύριε Χρυσοχοίδη, η συζήτηση περί επιμερισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώνεται η διαδικασία ασύλου και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην αυτών των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα, κρύβει την ουσία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της, με την ενίσχυση και γενίκευση των απελάσεων που έβηχα αποκαλούνται επιστροφές, με τη θεώρηση κρατών όπως η Τουρκία, ακόμα και περιοχών στη Συρία ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή ασφαλείς περιοχές, καθώς και με το δραστικό περιορισμό της ίδιας έννοιας του πρόσφυγα, αυτό που βασικά θα διαμοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της είναι τις αποφάσεις απέλασης χιλιάδων ετούντων άσυλο. Άλλωστε, και η δική σας κυβέρνηση έχει ήδη θέσει αριθμητικό στόχο 10.000 απελάσεων ως το 2020, με την παράλληλη ενίσχυση των κλειστών κέντρων. Πώς λοιπόν τοποθετείστε το γεγονός ότι ο νέος νόμος της κυβέρνησής σας κινείται ακριβώς σε αυτούς τους αντιδραστικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν αποτελεί εξαίρεση παρανυχίδα, αλλά την ίδια την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες, ο οποίος γενικεύεται σε όλη τη χώρα, την καταστολή και με στρατιωτικές δυνάμεις, τις απελάσεις με το δραστικό περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών, ακόμα και με τιμωρητικές διατάξεις, που όλα αυτά αποτελούν βούτυρο στο ψωμί και του εθνικισμού και του ρατσισμού.